Γεια σας και πάλι. Τώρα θα προχωρήσουμε στο δεύτερο περιστατικό της νεοπλασίας. Λοιπόν, το περιστατικό αφορά σε μια γυναίκα 70 ετών, βαριά πρώτη και καπνίστρια ουσιαστικά, η οποία προσέρχεται λόγω εμφάνισης, την βρήκε τυχαία στην Βοργολιστρόη, κάποια στιγμή το παρατήρησε, μια λευκής αλλίωσης, την έσω επιφάνεια της δεξιάς παριάς. Το μπλενογόνο, μέσα. Από μέσα, το στόμα. Πιέ, πόδι, στον ψηλά, δηλαδή άμα το πιέσει και κάπως και μπορεί να είναι λίγο έτσι σκληρό, ήρθε να το δουν. Βλάβει λοιπόν στο βλενογόνο του στόματος, όχι στο δέρμα της παριάς, από μέσα. Αυτό το είχε δει, κάποιους μήνες το έχει τώρα, το είχε δει, το έχει παρακολουθήσει, δεν φεύγει, ήρθε να το δούμε. Έλεγε στην αρχή πως είναι άφησα, και κάπου. Όμως την εξετάζουν, είναι απειρετή, χωρίς άλλα ευρήματα από την κλινική εξέτηση, πλην αυτής της λευκής πλάκ στην εσωτερική επιφάνεια της παριάς. Στέλνουμε και δραστηριακά, δεν έχει. Δεν έχει αυξημένη λευκά αιμοσφαίρια, ούτε σε άρπε, ούτε κάτι άλλο. Παίρνουμε μια βιοψία, γιατί πώς αλλιώς θα τη δεις την βλάβη. Εδώ είναι το φυσιολογικό ακανθώδες επιθήλιο, το βλενογονικό, μη κερατινοποιούμενο, όπως βλέπετε, παιδιά, με τη βασική του εδώ στιβάδα, την παραβασική, και έτσι κάπως παράλληλα διατασσόμενα τις στιβάδες του πολυστίβου αυτού ακανθώδους επιθυλίου, μέχρι να φτάσουμε εδώ πέρα πάνω-πάνω στις πιο όριμες στιβάδες. Αντίθετα, στη βλάβη βλέπουμε μια διαταραχή στον προσανατολισμό των κυττάρων, που αυτά εδώ τα παράλληλα επίπεδα, βλέπετε έτσι πως οι πυρήνες αλλού συνοστίζονται, αλλού είναι πιο αραιά διατασσόμενοι, φαίνεται έτσι η πιο βαθυχρωματική, αυτή που είναι δηλαδή της βασικής μοίρας, να έχουν μια επέκταση προς τα πάνω, δεν περιορίζονται τόσο στη βασική μοίρα όσο τα πιο βασίφυλλα κύτταρα, δηλαδή αυτά που έχουν μεγαλώσει ο πυρήνας τους ουσιαστικά σε βάρος του κυταροπλάσματος, επεκτείνονται προς τα πάνω σε μεγάλη οπάχος, ας πούμε, του όλου καλυπτηρίου αυτού επιθυλίου, 2/3 τουλάχιστον, ίσως και περισσότερο, και παράλληλα χαλάει λίγο και η διαμόρφωση εδώ προς το χώριο. Δείτε εδώ πόσο ομαλή είναι, και δείτε εδώ λίγο έτσι που πάει να κάνει έτσι κάτι μυτίτσες εδώ πέρα. Πάνε να πάρουν ένα τέτοιο σχήμα. Στο χώριο δεν βλέπω κάτι. Ναι, δεν έχει περάσει κάτι μες στο χώριο, απλώς σαν να το πιέζει λιγάκι. Σου δίνει μια τέτοια εικόνα, και να δούμε λίγο και το άλλο, το βλέπετε λίγο εδώ κάτι σαν να αρχίζει έτσι λίγο να καταδύεται. Κοιτάξτε πάλι την απώλεια του προσανατολισμού, κάποια μεγάλα έτσι πλειόμορφα κύτταρα που ακόμα και σε μικρή μεγέθυνση προβάλλουν έτσι οι πυρήνες τους, έτσι βαθυχρωματικοί, βασίφυλλοι, που πιάνουν την αιματοξυλίνη, έτσι τη μοβ χρωστική. Έτσι, πόσο διαφορά έχει από το φυσιολογικό επιθήλιο που βλέπαμε κατά την παραβολή, έτσι. Αταξία μεγάλη, και μια μικρή ανοσιακή αντίδραση εδώ στο χώριο, γιατί κάτι συμβαίνει μέσα σε αυτό το επιθήλιο, κάτι γίνεται και έχει επιφέρει όλη αυτή την αταξία, γιατί δεν είναι μια απλή υπερπλασία, μια αύξηση του πάχους δηλαδή. Εδώ υπάρχουν στοιχεία διαταραγμένης ορίμανσης, διαταραγμένης οριοθέτησης των κυττάρων. Οπότε η ερώτηση είναι, αυτοποιήστε και διαβαθμίστε τη συγκεκριμένη νομπλευματική αλλίωση. Ουσιαστικά, κάτι. Τι αλλίωση είναι αυτή, κατά κάποιο τρόπο, ναι. Τώρα, αν παρατηρείτε σημεία κακοήθεια και θυμηθείτε, τι λέμε κακοήθεια, ποιο είναι ο ορισμό τη κακοήθεια. Είναι ο ορισμό που λέμε αυτό, είναι καρκίνωμα. Ενώ αυτό δεν είναι καρκίνωμα. Ενώ έχει κακόηθες δυναμικό. Αυτό θα ξεχωρίσετε στην απάντησή σας.